Την 5η 8 Οκτώβρου στις 10 το πρωί, μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, στήθηκε τραπεζάκι με σκοπό να πωληθούν τα νέα εισιτήρια του ΤΑΑ Εθνικού Αλεξανδρούπολης, ο οποίος βρίσκεται πλέον υπό νέα διοίκηση. Τα εισιτήρια χωρίζονται στις κατηγορίες Gold και Διαρκείας. Ο πρώτος που εγκαινίασε την αγορά εισιτηρίων ήταν ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Λαμπάκης. Βρισκόμαστε έξω από το Δημαρχείο που έχει στηθεί ένα τραπεζάκι και πωλούνται εισιτήρια διαρκείας για τον Εθνικό, για την Α1. Ο Εθνικός είναι μια ιστορική ομάδα και όλοι οι θεσμικοί και εμείς αρεσκόμεθα να λέμε ότι είναι ταυτισμένοι με την ιστορία της πόλης. Την ιστορία της πόλης όμως για να τη διατηρήσουμε χρειάζεται και η οικονομική διάσταση να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Γιατί αλλιώς στον σύγχρονο αθλητισμό, όπου όλοι θέλουμε οι ομάδες μας να είναι στη μεγαλύτερη κατηγορία, απαιτούνται και χρήματα. Τα χρήματα αυτά δυστυχώς σήμερα υπάρχουν σε πολύ ελαφρά μορφή, ενώ χρειάζεται ειδικά για τον Εθνικό στο βόλεϊ που πραγματικά αποτελείται η ιστορία της πόλης, να υπάρξουν περισσότερα για να μπορέσουμε να θεμελιώσουμε την παραμονή του στην Α1 και να μην κινδυνεύουμε κάθε φορά με πτώση. Ο Βαγγέλης Λαμπάκης ευχήθηκε στην παρευρισκόμενη νέα πρόεδρο της Διοίκησης του Τμήματος Αντισφαίρησης του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, καθώς και στον επίσης παρευρισκόμενο Γενικό Γραμματέα της Νέας Διοίκησης του Εθνικού, καλή επιτυχία στο νέο τους έργο, ενώ επιπλέον τόνισε την ανάγκη της παραμονής του Εθνικού στην Α1 κατηγορία, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την ελάχιστη οικονομική συνδρομή όλων των πολιτών της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε ένα καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, δίπλα μου πρόεδρος και ο εκπρόσωπος τύπου και γραμματέας. Και άλλοι τρεις επίσης, οι οποίοι αποτελούν την καινούργια διοίκηση του Εθνικού στο βόλεϊ. Εγώ, Πρόεδρε, εύχομαι να πάτε καλά, να πάτε καλύτερα από τους προηγούμενους, για να μπορέσουμε ήρεμα να απολαύσουμε την παραμονή μας στην Α1 και παρακαλώ όλους τους συντοπίτες μου, εάν πραγματικά αγαπούν τον Εθνικό, αγαπούν το άθλημα και θέλουν να συνεχίσουν να ακούν για την Αλεξανδρούπολη μέσω του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, να συμβάλλουν ο καθένας με τις δυνάμεις του και με τις μικρές δυνάμεις, έτσι ώστε πολλοί να δώσουν το κάτι τι και να δημιουργηθεί αυτό το οικονομικό υπόβαθρο, ώστε να ελπίζουμε ότι θα πάει καλά ο Εθνικός μας αυτή την χρονική περίοδο, την καινούργια χρονική περίοδο, και ταυτόχρονα θα βάλουμε τις βάσεις για τη διατήρηση και τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν στο Συμβούλιο σας καλή επιτυχία. Εγώ θα είμαι αρρωγός εδώ από οποιαδήποτε θέση με καλή κάθε φορά η πολιτεία και καλώ και όλους τους θεσμικούς άλλους από όποιο μετερίζει να βοηθήσουν την προσπάθειά σας, γιατί αξίζει τον κόπο.